Σε νέα μείωση επιτοκίων στο 14% από 15% προηγουμένως προχώρησε η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας. Πρόκειται για τη δεύτερη μείωση μέσα σε ένα χρονικό διάστημα 3 μηνών. Τα σκαμπανεβάσματα στα επιτόκια είχαν ξεκινήσει από τον Δεκέμβριο του 2014. Τότε η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας αποφάσισε να αυξήσει κατά 650 μονάδες βάσης το βασικό της επιτόκιο από το 10,5% στο 17% σε μια προσπάθεια ενίσχυσης του ρουβλίου. Τον Ιανουάριο, ωστόσο, το μείωσε στο 15% για να φτάσουμε έτσι στο τωρινό 14%. Η διαμόρφωση του βασικού επιτοκίου στο 14%, όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της και η Wall Street Journal, αποτελεί άλλο ένα σημάδι της πεποίθησης που έχουν οι ρωσικές αρχές πως τα χειρότερα από την οικονομική αναταραχή που προκάλεσαν οι δυτικές κυρώσεις και η βουτιά του πετρελαίου έχουν περάσει. Αξίζει να σημειωθεί πως το ρούβλι το 2014 σημείωσε τη χειρότερη του επίδοση, χάνοντας σχεδόν το μισό της αξίας του. Πάντως, μετά την ανακοίνωση της μείωσης του βασικού επιτοκίου, το ρωσικό νόμισμα ενισχύθηκε στο 61,3 έναντι του δολαρίου από το 61,5 πριν την ανακοίνωση. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Τράπεζας της Ρωσίας, η τρέχουσα νομισματική πολιτική και η χαμηλότερη οικονομική δραστηριότητα θα συμβάλλει στην επιβράδυνση του ετήσιου πληθωρισμού κοντά στο 9% μέσα σε ένα έτος.